Καλησπέρα σας, αγαπητέ καλεσμένος μας καθηγητή κύριε Ιωάννη Λευσινιώτη, φίλες και φίλοι μου συνεργάτες στη διοίκηση του Δήμου, αγαπητοί φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στη δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς έχει αποδειχτεί πως ένας από τους τομείς που παραμελήσαμε, όλες και όλοι, είναι η υγεία μας. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά σε παθήσεις που δεν εκδηλώνονται με εμφανή συμπτώματα. Τα πράγματα μάλλον δεν είναι καθόλου καλά. Για τούτο, η απόψινή διάλεξη του καθηγητή κυρίου Ιωάννη Λευσινιώτη συνιστά μια ουσιαστική προσπάθεια επιμόρφωσης, όσο θα την παρακολουθήσουν, αφού αφορά σε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα ισορροπίας του οργανισμού μας, στο ΥΠΑΡ. Ο Ιωάννης Σίγμα Ελευσινιώτης υπηρετεί ως αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διευθυντής της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισίας, η Άγια Ανάργυρη. Έχει εργαστεί ως επιμελητής ΕΣΥ, παθολογίας ή πατολογίας, στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών από το 2003 έως το 2006. Και ως λέκτορας και επίκουρος καθηγητής παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2006 έως το 2010 στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και το Υπατογαστρεντερολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Έλα Βενιζέλου. Ειδικεύθηκε στην παθολογία στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών από το 1995 έως το 2000 και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2002. Μετεκπαιδεύτηκε στην παθολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Val de Herbon της Βαρκελόνης στην Ισπανία, δουλεύοντας μαζί με τους Ραφαέλ Εστεμπάν και Μαρία Μπούτη, οι παθολόγους διεθνούς φήμης. Ο κ. Ελευσινιώτης διατέλεσε μέλος από το 2007 έως το 2009 και Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2009 έως το 2011 της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ύπατος. Είναι ενεργό μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ιωγενούς Υπατήτιδας, το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και Πρόσληψης Νοσημάτων, το γνωστό ΚΕΛΤΝΟ. Από το 2002 έως σήμερα, καθώς στο ΚΕΛΤΝΟ από το 2002 έως σήμερα, καθώς και ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης Ύπατος ΕΑΣΛ και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας των Λοιμωτών Νοσημάτων ASSMID, όπως επίσης και πολλών εθνικών επιστημονικών οργανισμών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Λευσινιώτη είναι επικεντρωμένα στην επιδημιολογία και τη θεραπεία της ιωγενούς υπατήτητας, ιδιαίτερα σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, εγκυμοσύνη, ηλικιωμένους, χρήστες ουσιών, HIV. Όμως έχει εργαστεί και σε άλλα ερευνητικά πεδία της υπατολογίας, γαστρεντερολογίας, λοιμώξεων και εσωτερικής παθολογίας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχοντας πάνω από 1.800 βιβλιογραφικές παραπομπές και έχει κληθεί ως κριτής εργασιών υποβαλωμένων προς δημοσίευση για περισσότερα από 50 γαστρεντερολογικά, υπατολογικά, επιδημιολογικά και παθολογικά επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού. Έχει βραβευτεί 15 φορές για εργασίες του σε πανελλήνια συνέδρια υπατολογίας, γαστρεντερολογίας και εσωτερικής παθολογίας. Να ευχαριστήσω καταρχήν για την τιμητική πρόσκληση τον κύριο Μπουραντά, τον κύριο Ξανθόπουλο και την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι κοντά σας, να άκουσα τα παιδιά και πραγματικά κατάλαβα ότι υπάρχει νέα γενιά που εξελίσσεται και μας δίνει τη δυνατότητα να ακούμε τέτοιες ωραίες μελωδίες. Εγώ να πω ότι το θέμα το οποίο εκλήθηκα να σας καλύψω είναι οι υπατήτηδες, οι νεότερες εξελίξεις. Θα προσπαθήσω πολύ απλά να σας μοιήσω σε αυτό που λέμε υιογενείς υπατήτηδες και να σας δώσω να καταλάβετε πράγματα που πολύ συχνά ρωτάμε με απλό, όχι απλοϊκό τρόπο, αλλά πολύ απλό και νομίζω ότι φεύγοντας θα είμαστε όλοι αρκετά καλύτερα σε επίπεδο γνώσεων και όποτε θέλετε μπορούμε να τα συζητάμε. Δεν μπορώ να γυρίσω τις διαφάνειες, ίσως... εντάξει, ήδη γύρισε, οπότε δεν χρειάζεται. Ίσως ήταν λίγο καθυστερημένος. Λοιπόν, το θέμα είναι οι υπατήτηδες παίζουν μεγάλο ρόλο, γιατί
Είναι οι μικρόβια που προσβάλλουν το ύπαρ, το σηκώτι, ένα όργανο το οποίο είναι μοναδικό. Είναι ένα όργανο, δηλαδή, καταρχήν είναι ένα, εν αντιθέσει με τα νεφρά, τα μάτια, έχουμε ένα ύπαρ, το οποίο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, παίρνει όλα τα πράγματα που τρώμε, άρα ό,τι τρώμε και απορροφάεται πηγαίνει στο σηκώτι, αλλά παράλληλα στο σηκώτι πηγαίνει και ό,τι προϊόν παράγουν τα μικρόβια τα οποία έχουμε στο γαστρεντερικό μας σύστημα, στο έντερό μας. Άρα το σηκώτι δέχεται και θρεπτικά συστατικά και βλαπτικά συστατικά. Αυτά τα μεταβολίζει, κρατάει τα καλά, τα μετασχηματίζει, ό,τι χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε πρωτεΐνη, χρειαζόμαστε υδατάνθρακα, χρειαζόμαστε λίπος, το φτιάχνει, το γυρίζει στο αίμα και ό,τι κακό είναι, ό,τι είναι τοξικό, ό,τι δεν χρειαζόμαστε, το παίρνει, το βγάζει στη χολή, που είναι ένα υγρό που το παράγει το σηκώτι καθημερινά, και μέσω της χολής αυτού του υγρού, όχι το σακουλάκι η χολή, το σακουλάκι λέγεται χολιδόχος κίστη, είναι αυτό που μαζεύει τη χολή για να την έχουμε όταν φάμε ένα πολύ λιπαρό γεύμα. Η χολή είναι ένα υγρό που παράγεται καθημερινά από το σηκώτι και έχει τα απόβλητα, ό,τι δεν χρειαζόμαστε, για να τα ξαναρίξει στο έντερο. Άρα καταλαβαίνετε ότι παίζει το ρόλο του μεταβολισμού και της αποχέτευσης παράλληλα. Άρα χωρίς το σηκώτι, το μοναδικό αυτό όργανο, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Το σηκώτι βρίσκεται δεξιά, γιατί με ρωτάει πάρα πολύ κόσμος. Πού είναι το σηκώτι? Είναι στο δεξιό υποχόνδριο, δηλαδή κάτω από τα τελευταία μας πλευρά, δεξιά, και όταν δεν είναι μεγάλο, είναι μόνο δεξιά. Όταν αρχίζει να πηγαίνει και προς το κέντρο, πολλό δε μάλλον όταν πηγαίνει και προς τα αριστερά, μιλάμε για υπατομεγαλία, διωγγώνεται το σηκώτι και ψάχνουμε να βρούμε για ποιους παθολογικούς λόγους διωγγώνεται. Το σηκώτι προσβάλλεται από πολλά πράγματα. Ένα από αυτά που θα πούμε είναι οι υπατήτηδες. Προσβάλλεται και αρχίζει να πληγιάζει. Όπως βλέπετε στην εικόνα, πάνω, όπως βλέπετε εσείς αριστερά, είναι το φυσιολογικό σηκώτι και βλέπετε ότι προχωρώντας δεξιά και κάτω, αρχίζει να κάνει πληγές, να κάνει ουλές. Και όταν αυτές οι πληγές γίνουν πάρα πολλές, όπως βλέπετε κάτω αριστερά, τότε μιλάμε για κύρωση του ύπατος, γίνονται δηλαδή πολλές ουλές, σαν να έχει πληγιαστεί πάρα πολύ το σηκώτι από πολλούς βλαπτικούς παράγοντες που θα πούμε, και πάνω σε αυτό το υπέδαφος, πάνω σε αυτό το χωράφι της κύρωσης, αναπτύσσεται σχεδόν πάντα, κατά 98%, γι' αυτό λέω σχεδόν πάντα, ο καρκίνος του ύπατος. Άρα, το να πληγιαστεί το σηκώτι, να πάθει κύρωση το σηκώτι, να πάθει ανεπάρκεια το σηκώτι, να γεννηθεί καρκίνος το σηκώτι, είναι καταστάσεις οι οποίες πρέπει να τις προλαμβάνουμε όπως γίνεται, να τις αποφεύγουμε, γιατί είναι η πέμπτη αιτία θανάτου παγκοσμίως οι παθήσεις του ύπατος. Και βλέπετε ότι όταν φτάσει το σηκώτι σε στάδιο πολύ προχωρημένο, τότε γεμίζει νερό η κοιλιά, λέμε παλιά τη λέγανε υδροπικία, οι άνθρωποι είναι ο ασκήτης σήμερα, κυτρινίζουν τα μάτια, κυτρινίζει το δέρμα, ο ίκτερος, και είναι τα τελικά στάδια όταν εμφανιστούν αυτές οι επιπλοκές, είναι αργά. Γι' αυτό και θέλουμε να μην βλέπουμε τέτοιους ασθενείς, να μην βλέπουμε ασθενείς που φτάνουν σε αυτά τα στάδια στο νοσοκομείο, αλλά να τα προλαμβάνουμε νωρίτερα. Από τι μπορεί να φλεγμένει το ύπαρ, από τι μπορεί να καταστραφεί το ύπαρ? Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μας κάνουν υπατήτιδα, δηλαδή φλεγμονή του υπατικού παρεχήματος. Αυτούς που θα πούμε σήμερα είναι οι ΙΗ. Οι ΙΗ της υπατήτιδος που μεταδίδονται με άλλο τρόπο. Αλλά βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε καταστροφή του ύπατος από αλκοολική υπατήτιδα, είναι πολύ συχνό στις μέρες μας, καταστροφή του ύπατος από φάρμακα, από τοξικές ουσίες, μιλάμε για φαρμακευτικές, τοξικές υπατήτιδες, από αυτοάνωσα νοσήματα που φιλούν πολύ συχνά γυναίκες, 9 γυναίκες, ένας άντρας, πάσχουν από αυτοάνωσα νοσήματα του ύπατος, αυτοάνωση υπατήτιδα, πρωτοπαθή χολική κύρωση, που είναι νοσήματα που γεννάει ο οργανισμός αυτοαντισώματα και καταστρέφει το σηκώτι χωρίς να ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα νοσήματα όπως η ισχεμική υπατήτιδα και άλλες σπανιότερες μορφές που έχουν παιδάκια, μεταβολικές μορφές υπατοπάθειας. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα σήμερα και θα φύγουμε εδώ πλούσιοι με το κομμάτι αυτό που λέγεται υιογενής υπατήτιδα. Δηλαδή ποια μικρόβια, ποιοι ιοί φιλούν το σηκώτι, μπαίνουν στο σηκώτι, δεν μπορούν να ζήσουν αν δεν μπουν στο σηκώτι. Άρα για αυτούς είναι ζωτική παράμετρος να μπουν στο σηκώτι για να επιβιώσουν και να κάνουν τις οικογένειές τους. Γιατί χρησιμοποιούν τα δικά μας ένζημα. Άρα οι ιοί προϋπήρχαν των ανθρώπων. Αν δεν μπουν μέσα μας, δεν μπορούν να επιβιώσουν να κάνουν τις οικογένειές τους. Και εμείς όμως, εάν μπουν μέσα μας, θα μας χρησιμοποιήσουν την ενέργεια που έχει το σηκώτι, θα χρησιμοποιήσουν τις παραμέτρους εκείνες που χρειαζόμαστε και εμείς, και θα το καταστρέψουν και θα οδηγήσουν σε κύρωση και καρκίνο.
Οι υπατήτηδες, επειδή με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, είναι 5. Και είναι πολύ εύκολο να τις θυμάστε και να τις ξεχωρίζετε. Γιατί? Γιατί είναι τα 5 γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, από το α μέχρι το ε. Άρα ξέρουμε ότι υπάρχουν 5 υπατήτηδες. Υπάρχουν ερωτήματα. Πώς μεταδίδονται, πώς κολλάει κάποιος υπατήτηδα, και αυτό είναι πολύ εύκολο. Αν θυμάστε ότι η πρώτη και η τελευταία, σας τις έχω και χωριστά, η α και η ε που βλέπετε δεξιά, είναι οι υπατήτηδες της τουαλέτας. Δηλαδή μεταδίδονται μέσω του μηχανισμού κόπρανα στόμα. Αυτές οι πρώτες, η πρώτη και η τελευταία, η α και η ε, λέγονται υπατήτηδες, λοιμώδεις υπατήτηδες. Έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι ηλικίας 70-75 ετών και μεγαλύτεροι σήμερα, χωρίς να το γνωρίζουν, και κάνουν μόνο οξία υπατήτηδα. Δηλαδή, αρρωσταίνει ο άνθρωπος και σε 6-8 εβδομάδες καθαρίζει και δεν έχει χρόνια υπατήτηδα μετά. Άρα αυτές οι δύο, οι υπατήτηδες που μεταδίδονται μέσω της τουαλέτας, είναι μόνο οξίες. Δεν μπορεί να σου μείνουν. Αντιθέτως, οι άλλες που βλέπετε στην άλλη λίστα, η Β, η Σ και η Δ, είναι οι υπατήτηδες που χρονίζουν. Μπαίνουν μέσα στο αίμα μας, μεταδίδονται με αιματογενή οδό διασποράς, δηλαδή πρέπει να βρουν αιματογενή δίωδο για να εισέλθουν στο ύπαρ μας και να πολλαπλασιαστούν, και χρονίζουν σε άλλοτε άλλο βαθμό, ανάλογα με την ηλικία που θα κολλήσουμε και την δυνατότητα του νοσοποιητικού μας να τις καθαρίσει. Κάποιοι καταφέρουν, πολλοί όμως δεν καταφέρουν να τις καθαρίσουν. Γι' αυτό καλό είναι οι δεύτερες μορφές υπατήτηδας να μην τις κολλήσουμε, και θα πούμε με τι τρόπους μπορούμε να προφυλαχτούμε. Δύο κουβέντες για τις υπατήτηδες μέσω της τουαλέτας που μεταδίδονται. Βλέπετε ότι αυτοί οι, όπως βλέπετε, η υπατήτηδα α, είναι, αντέχουν πάρα πολύ στην ψύξη. Βλέπετε ότι στους μείον 20 βαθμούς ο ιός δεν πεθαίνει. Στο ψυγείο, στην κατάψυξη δεν πεθαίνει. Πεθαίνει μόνο με το βρασμό και πεθαίνει μόνο με χλώριο, πυκνό διάλειμμα, την οικιακή χλωρίνη. Άρα ο ιός της υπατήτηδας α και της υπατήτηδος ε θέλει ή βρασμό, πολύ καλό βρασμό, ή πολύ καλή καθαριότητα της τουαλέτας με χλωρίνη. Αυτό γιατί έχουν παρατηρηθεί όταν μολυνθούν κατεψυγμένα προϊόντα από κάποιον που έχει την υπατήτηδα α, έναν χειριστή τροφίμων που δεν έχει πλύνει τα χέρια του μετά την τουαλέτα και καταψύξει φρούτα, τρόφιμα, αυτά ο ιός της υπατήτηδος μέσα στην κατάψυξη μπορεί να ζήσει για χρόνια. Άρα όταν αποψυχθούν είναι ζωντανός για να καταναλωθούν τα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά. Άρα θα πρέπει ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν ενοχοποιηθεί τα όστρακα. Τα όστρακα ενοχοποιούνται γιατί επιδημίες υπατήτηδος α με θαλασσινά που καταναλώνονται την καθαρά Δευτέρα υπάρχουν. Τα θαλασσινά αυτά, όταν τρώγονται σχεδόν ομά, δεν δηλαδή θερμαίνονται τουλάχιστον στους 90 βαθμούς για 4-5 λεπτά ή στον ατμό που είναι αρκετά της μόδας για τουλάχιστον 90 δευτερόλεπτα, δεν καταστρέφεται ο ιός, και τα θαλασσινά δεν είναι άρρωστα, αλλά έχουν νερό. Έχουν 90% νερό από στάσιμες πηγές, από στάσιμα νερά, που υπάρχουν περιτώματα ανθρώπων που ήταν άρρωστοι. Γιατί η νόσος είναι μόνο ανθρωπονόσος και δεν προσβάλλει κανένα ζώο. Άρα η υπατήτηδα α, προσοχή, ιδίως αν είσαι ενήλικας. Τα παιδάκια την περνάνε στο πόδι. Παιδάκια 6, 7, 8 χρονών, οι σημερινοί 70, 80, 85 έχουν περάσει σχεδόν όλοι η υπατήτηδα α, χωρίς να το ξέρουν, σαν μία γαστρεντερίτιδα όταν ήταν 5, 6, 7 ετών, γιατί παλιά σε αυτές τις εποχές το δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης δεν ήταν τόσο στεγανό όπως είναι σήμερα. Άρα δεν ήταν τόσο καθαρά τα νερά μας, αλλά κολλούσαμε πολύ μικρή την υπατήτηδα, όπως συμβαίνει σήμερα στην Ινδία, στο Πακιστάν, στην Κίνα, στην Άπο Ανατολή. Και τότε όταν την κολλήσει σαν παιδάκι είναι αθώα, γιατί βλέπετε ότι είναι υποκλινική στο 95% στα παιδάκια. Αντιθέτως, αν κολλήσει ένας μεγάλος, και ιδιαίτερα άμα είναι πάνω από 40 ετών, η πιθανότητα να κάνει βαριά υπατήτηδα, να μείνει για εβδομάδες, μήνες στο νοσοκομείο ή και να πεθάνει από κεραυνοβόλο υπατική ανεπάρκεια, βλέπετε, δεν είναι πολύ μικρή, είναι της τάξης του 2%. Άρα 2 στους 100 σαραντάριδες και πάνω, αν κολλήσουν αυτή την υπατήτηδα και δεν την έχουν κολλήσει ως παιδάκια, κινδυνεύουν να καταλήξουν από αυτή την υπατήτηδα. Και βλέπετε ότι επειδή η χώρα μας είναι μια χώρα πλέον καθαρή, χώρα που δηλαδή που το δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης είναι εντελώς ξεχωριστά, δεν κολλάμε υπατήτηδα α πλέον στη χώρα μας, παρά μόνο μέσω μεταναστών, μέσω ανθρώπων που έρχονται από χώρες που έχουν πολύ υπατήτηδα α. Άρα ο σημερινός 30-40 δεν έχει εκτεθεί ποτέ στην υπατήτηδα α και κινδυνεύει, αν εκτεθεί από κάποιον ο οποίος είναι μετανάστης,
ή από κάποιον ο οποίος διαβιεί ή λειτουργεί σε χώρες εστίασης χωρίς να το ξέρουμε, κινδυνεύει να κολλήσει. Γι' αυτό το εμβόλιο της πατήτητος Α, βλέπετε, δύο δόσεις, 100% προστασία. Αν κάνεις μια δόση σήμερα και μια δόση σε 6-9 μήνες, 100% προστατεύεται το παιδί μας, εμείς, για πάντα από την ηπατήτητα Α και δεν συζητάμε αν θα κολλήσουμε ηπατήτητα Α. Το ίδιο είναι και για την ηπατήτητα Ε, που ευτυχώς δεν έχουμε στην Ελλάδα. Ευτυχώς η ηπατήτητα Ε είναι στις χώρες που βλέπετε, της Άπο Ανατολής, της Βορείου Αφρικής και στο Μεξικό. Είναι όμως, μπορεί να τη φέρουν άνθρωποι που έρχονται από αυτές τις χώρες ή να πάμε να την πάρουμε εμείς ταξιδεύοντας αυτούς τους εξωτικούς ενίοτε προορισμούς. Έχουμε ανθρώπους που έχουν γυρίσει από Ταϊλάνδη, από Ινδία και έχουν έρθει με ηπατήτητα Ε, γιατί εκεί είναι υπερενδημική ηπατήτητα. Κολλάει και αυτή με τα τρόφιμα και με το νερό, τα οποία είναι. Περιέχουν τον ιό της ηπατήτητος Ε και η μόνη της διαφορά από την ηπατήτητα Α είναι ότι δεν είναι μόνο στους ανθρώπους, υπάρχει και σε ζώα. Στην Ευρώπη υπάρχει σε χείρους και αγριόχειρους που καταναλώνεται το κρέας τους ατελώς ψημένο. Στη Βόρεια Ευρώπη που τρώνε συχνά ατελώς ψημένο χοιρινό κρέας, έχουμε επιδημίες ηπατήτητας Ε από τον ιό που έχουν τα βοοειδή ή και οι χείροι. Υπάρχει και για αυτήν εμβόλιο, αλλά όταν ένας ταξιδέψει σε τέτοιες χώρες υψηλού επιπολασμού, λέμε καλό είναι να τρώει ό,τι βράζεται, ό,τι μαγειρεύεται ή ό,τι ξεφλουδίζεται. Αλλιώς να το αποφεύγουμε και να πίνουμε ουσιαστικά εμφιαλωμένο, σφραγισμένο νερό και να αποφεύγουμε ό,τι έχει παγάκια που έχουν νερό από τις περιοχές αυτές. Τελείωσα με τις ηπατήτιδες που μεταδίδονται με το μηχανισμό της τουαλέτας και προχωράμε στις τρεις άλλες μορφές. Οι οποίες είναι οι ηπατήτιδες, οι οποίες όπως σας είπα μεταδίδονται με την αιματογενή οδό διασποράς. Εκεί με στην αιματογενή οδό διασποράς μπαίνει και η σεξουαλική οδός διασποράς, γιατί περιλαμβάνει συχνά μικροαιμορραγίες, μικροαμυχές και ενίοτε και μακροαιμορραγίες, ανάλογα με το είδος της σεξουαλικής πράξης. Και σε αυτήν ανήκουν η ηπατήτιδα Β, η ηπατήτιδα Δ και η ηπατήτιδα Σ, που θα αναφερθώ ταχύτατα τώρα. Η ηπατήτιδα Β έχει κολλήσει ο μισός πληθυσμός του πλανήτη. Άρα, ο μισός πλανήτης έχει εκτεθεί στον ιό της ηπατήτιδος Β και περίπου 500.000 σήμερα υπολογίζεται να είναι οι φορείς της ηπατήτιδος Β. Πού έχει πολλούς φορείς η ηπατήτιδα Β? Έχει, όπως βλέπετε στο κόκκινο, στην Άπο Ανατολή και στην Ασία και στην Αφρική κάτω από τη Σαχάρα. Γιατί εκεί η θετική μαμά κολλάει ακόμα και σήμερα το παιδί της. Δεν γίνεται εμβολιασμός, δεν γίνεται προφύλαξη, άρα η κάθε θετική μαμά γεννάει θετικό παιδί και όταν μολυνθεί το παιδί ως μωρό θα μείνει για πάντα φορέας και θα κινδυνεύει από κύρωση και καρκίνο. Αυτό έχει σπάσει στη χώρα μας και σε όλες τις άλλες χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης με τον άμεσο εμβολιασμό του παιδιού της θετικής μητέρας. Άρα σήμερα στη χώρα μας η κάθε μάνα που θα μείνει έγκυος κάνει την εξέταση για τις ηπατήτιδες και όταν είναι θετική η πρόληψη στο παιδί με το που θα γεννηθεί, αλλά στο πρώτο 24ωρο θα πρέπει να κάνει μια ειδική ένεση που λέγεται ανοσοσφαιρίνη και δίνει έτοιμα αντισώματα στο παιδί και το εμβόλιο και έτσι δεν κολλάει το παιδί από τη θετική μαμά, γιατί αν κολλήσει η πιθανότητα να μείνει για πάντα χρόνιος φορέας και να κινδυνεύει από καρκίνο του ύπατος, γιατί όπως βλέπετε στις χώρες αυτές που έχει πολύ ηπατήτιδα Β, έχει και πάρα πολύ μεγάλο επιπολασμό ο υπατοκυταρικός καρκίνος. Το μικρόβιο, όπως βλέπετε, από την ώρα που θα μπει στο αίμα μας και θα μπει μέσα στα κύτταρα του σηκωτιού, φωλιάζει και μπαίνει μέσα στον πυρήνα. Και επειδή μοιάζει το γενετικό του υλικό με το δικό μας, ενσωματώνεται μέσα στο γονιδίωμά μας και είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να εκριζωθεί. Άρα αυτό που πρέπει είναι να μην μπορεί να μπει ο ιός της ηπατήτιδος μέσα μας και πρέπει για να μην μπορεί να μπει εκεί που αρχίζει να εισέρχεται ο ιός και θα σας το δείξω άμεσα και στην εικόνα. Σε αυτήν εκεί ακριβώς τη θέση, δεν ξέρω αν φαίνεται, στην θέση πάνω δεξιά που πάει να μπει υπάρχουν τα αντισώματα που μας προφυλάσσει το εμβόλιο και να μπει ο ιός στο αίμα μας, γίνεται φραγμός σε αυτή τη θέση και δεν μπορεί να εισέλθει μέσα στο κύτταρο του σηκωτιού. Άρα το εμβόλιο μας προστατεύει από την έκθεση, γιατί αν γίνει έκθεση η πιθανότητα χρονιότητος είναι μεγάλη και ιδιαίτερα αν είμαστε παιδιά ή έφηβοι, η πιθανότητα αν κολλήσουμε την ηπατήτιδα Β να εξελιχθεί σε χρόνια ηπατήτιδα, σε κύρωση και καρκίνο, είναι μεγάλη από την ώρα που θα μπει ο ιός μέσα. Άρα πρόληψη σημαίνει εμβολιασμός και για την ηπατήτιδα Β, όπως και για την ηπατήτιδα Α, υπάρχουν εμβόλια, τα κάνουν τα παιδιά μας,
Καλό είναι να ξέρουμε εμείς οι μεσήλικες ή και οι υπερήλικες αν έχουμε περάσει για να προφυλαχτούμε. Για την υπατήτητα Δέλτα δεν θα σας πω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι είναι ένας ιός μικρός που για να ζήσει χρησιμοποιεί το περίβλημα της υπατήτητος Β. Άρα, εάν δεν υπάρχει υπατήτητα Β, δεν μπορούμε να κολλήσουμε την υπατήτητα Δέλτα. Και αν προφυλαχτούμε από την υπατήτητα Β με το εμβόλιο, προφυλασσόμαστε για την υπατήτητα Δέλτα. Άρα το εμβόλιο της υπατήτητος Β μας καλύπτει και για την υπατήτητα Δέλτα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να σας πω, γιατί οι δύο μαζί ιοί κάνουν πολύ μεγάλη καταστροφή και έχουμε παιδάκια ιδιαίτερα προερχόμενα από τη Βόρεια Ήπειρο με 20, 25 και 30 ετών που θέλουν μεταμόσχευση σήμερα, γιατί έχουν αυτές τις δύο μορφές μαζί, υπατήτητα στην υπατήτητα Β και Δέλτα. Τα προστατευμένα παιδιά από υπατήτητα Β δεν μπορούν να κολλήσουν την υπατήτητα Δέλτα και δεν κινδυνεύουν. Άρα έχουμε εμβόλιο για την υπατήτητα Α, εμβόλιο για την υπατήτητα Ε και εμβόλιο για την υπατήτητα Β που μας καλύπτει και για την υπατήτητα Δέλτα. Άρα οι τέσσερις από τις πέντε μορφές ιογενούς υπατήτητος που σας ανέφερα προλαμβάνονται σήμερα με κανόνες υγιεινής, με πλύσιμο στην τουαλέτα όταν μπαίνουμε, με πλύσιμο στην τουαλέτα όταν βγαίνουμε, με καλό καθαρισμό της τουαλέτας με χλωρίνη, με βρασμό όλων των τροφίμων που θέλουμε να καταναλώσουμε και με την ασφαλή σεξουαλική επαφή και την αποφυγή κοινών ενδοφλέβιων χρήσεων διαφόρων ουσιών. Άρα όλες αυτές και οι τέσσερις μορφές προστατεύονται και μπορούν να προληφθούν. Μένει η τελευταία με την οποία θα τελειώσω και είναι η υπατήτητα Σ. Η υπατήτητα Σ είναι μια υπατήτητα που βρέθηκε το 1989 ο ιός και το 1991-92 άρχισε να ανιχνεύεται, βρέθη η μέθοδος ανίχνευσής της. Πολλοί άνθρωποι είχαν κολλήσει την υπατήτητα Σ από μεταγγίσεις αίματος πριν το 1989, όταν ο ιός δεν ήταν γνωστός. Αυτό μπορεί να συμβαίνει ακόμα και σήμερα, όταν λέμε ότι ελέγχουμε το αίμα. Ελέγχουμε το αίμα για τις γνωστές παραμέτρους. Άρα ουσιαστικά αποφεύγουμε την εύκολη μετάγγιση, γιατί ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι ακόμα γνώριμό μας, όπως το 1989 και πριν δεν ήταν γνωστός ο ιός της υπατήτητος Σ. Ο ιός της υπατήτητος Σ δεν έχει εμβόλιο, όμως πλέον η ασφάλεια των μεταγγίσεων έχει μειώσει, αν όχι εκμηδενίσει, την πιθανότητα να κολλήσει κάποιος μέσα στο χώρο του νοσοκομείου την υπατήτητα Σ. Αυξάνεται όμως η υπατήτητα Σ μέσω της χρήσης τοξικών ουσιών, με τη μέθοδο της κοινής βελόνας και μέσω των μεταναστών προερχόμενων από χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης ή και της Βορείου Αφρικής, πολύ συχνά από την Αίγυπτο ή και από το Πακιστάν, από την Άπο Ανατολή. Έχουμε πολλούς Πακιστανούς, αρκετούς Αιγύπτιους και αρκετούς οικονομικούς μετανάστες από τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης με υπατήτητα Σ. Βλέπετε ότι σε χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης η πιθανότητα να έχει υπατήτητα Σ είναι τεράστια. Βλέπετε το νούμερο και εσείς εδώ. Ήταν και ένας λόγος που θέλαμε να έρθουμε και στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός που έχει παλινοστήσει από την πρώην Σοβιετική Ένωση και έχει υποστεί μαζικούς εμβολιασμούς με κοινές βελόνες ή και χειρουργία και σαρικές τομές, επεμβάσεις που χρειάστηκαν μετάγγιση αίματος τις προηγούμενες δεκαετίες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό γιατί παρατηρήσαμε στο νοσοκομείο μας ένα μεγάλο αριθμό πρώην παλινοστούντων που έχουν ακριβώς τον ίδιο τύπο υπατήτητα Σ, τον τύπο, το γονότυπο 1, όπως βλέπετε, που είναι ο τύπος που παρατηρείται στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κατά συντριπτική πλειοψηφία. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι κόλλησαν τη λίμωξη σε ηλικία 10, 12, 13, 15 ετών και σε ηλικία 55, 60 ετών ήρθαν με καρκίνο του ύπατος, με κύρωση του ύπατος, γιατί η νόσος για να εξελιχθεί χρειάζεται περίπου 30 χρόνια, εάν δεν κάνεις και άλλες επιβλαβείς καταχρήσεις, συνήθειες άσχημες για το σηκώτη σου, δηλαδή την κατάχρηση του αλκοόλ ή τη χρήση τοξικών ουσιών. Βλέπετε δηλαδή ότι οι τρεις μέθοδοι που μπορεί κάποιος να έχει υπατήτητα σε σήμερα είναι η σχέση με τη χρήση τοξικών ουσιών είτε στο παρελθόν και μια φορά φτάνει, όταν μοιείται κάποιος στην χρήση τοξικών ουσιών, μοιράζεται σύριγγα από κάποιον άλλον που η πιθανότητα να έχει υπατήτητα Σ είναι 90%. Άρα, πέντε άνθρωποι όταν κάνουν χρήση μαζί, οι τέσσερις έχουν υπατήτητα Σ. Ο ένας να μην έχει, από την επόμενη φορά θα έχει, γιατί όπως θα δείτε, η λίμωξη χρονίζει στο 80% των περιπτώσεων. Άρα,
8 στους 10 που θα βάλουν τον ιό μέσα στο αίμα τους θα χρονίσουν και θα υπόκεινται στην πιθανότητα να πάθουν κύρωση και καρκίνο του ύπατος, γιατί όπως βλέπετε από τα στοιχεία του ΟΚΑΝΑ, το 72% των χρηστών τοξικών ουσιών, 7 στους 10 κατά εκτιμήσεις, όχι πολύ, πολύ καλές εκτιμήσεις, μπορώ να σας πω και συντηρητικές εκτιμήσεις, έχουν εκτεθεί στον ιό της υπατήτητος Σ και κινδυνεύουν από την κύρωση του ύπατος, από τον καρκίνο του ύπατος και απουσία μέχρι πρότινος της θεραπείας. Όλοι αυτοί οι ασθενείς ή κατέληγαν, αν δεν μπορούσαν να βρεθεί μόσχευμα, να μεταμοσχευτούν. Ο ιός κάνει και εκδηλώσεις εκτός του ύπατος, δεν χρειάζεται να τις ξέρετε. Απλά να σας πω ότι σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 100-110.000 άνθρωποι που πάσχουν από τον ιό της υπατήτηδος ΣΕ, αλλά εμείς βρίσκουμε μόνο τους 2-3.000 που είναι η κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή αυτούς που έρχονται στο νοσοκομείο γιατί έχουν συμπτώματα. Γιατί έχουν ίκτερο, γιατί έχουν ασκήτη, γιατί έχουν καταβολή, γιατί έχουν τρανσαμινάσεις αυξημένες. Άρα βρίσκουμε τους πολύ λίγους. Οι πάρα πολλοί είναι η βάση του παγόβουνου, γιατί η νόσος, όπως σας είπα, θέλει 2-3 δεκαετίες για να εξελιχθεί στην κύρωση των καρκίνων. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν περίπου 90-100.000 συνάνθρωποι μας που έχουν τον ιό της υπατήτητος Σ, δεν το γνωρίζουν γιατί δεν τους κάνει κανένα σύμπτωμα, ενίοτε καταναλώνουν αρκετή ποσότητα αλκοόλ, γιατί δεν το ξέρουν ότι μπορεί να τους πειράζει, γιατί είναι πολύ βασικός παράγοντας ταχύτατης εξέλιξης της υπατήτητος Σ το αλκοόλ. Όπως θα δείτε στη συνέχεια, το βάρος, ο διαβήτης, το μεταβολικό σύνδρομο, η παχυσαρκία, η χρήση αντισυλληπτικών είναι παράγοντες που ευοδώνουν την εξέλιξη της υπατοπάθειας από ένα ιό που δεν είναι γνωστό ότι το έχεις και βλέπετε ότι θέλει περίπου 30 με 40 χρόνια. Αν όμως έχεις κολλήσει σε ηλικία 10, 12, 15 ετών, επειδή έκανες το ίδιο εμβόλιο με άλλα παιδάκια που είχαν τον ιό, στα 30 χρόνια ή 45 και 50 ετών, και επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί είμαι σε αυτή την ηλικία, ότι δεν είμαι καθόλου μεγάλος για να πάθω κύρωση ή καρκίνο του ύπατος από κάτι που δεν το γνωρίζω. Εξού και η σημερινός έλεγχος, για να ξέρουμε όλοι, και θα υπάρχει μεγάλη καμπάνια, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης για την υπατήτητα ΣΕ πλέον, για να μάθουμε όλοι να κάνουμε μία φορά την εξέταση, είναι μια απλή εξέταση, να μάθουμε αν έχουμε εκτεθεί στον ιό, δεδομένου του ότι σήμερα υπάρχει αποτελεσματικότατη, πανεύκολη, πολύ βραχυχρόνια και 100% θεραπεία εκρίζωσης της λίμωξης. Βλέπετε ότι η νόσος εξελίσσεται σε δεκαετίες, αλλά μπορεί να εξελιχθεί και γρήγορα από παράγοντες όπως είναι το αλκοόλ, όπως είναι το κάπνισμα, το μεταβολικό σύνδρομο, το λιπόδες ύπαρ. Άρα ένας άνθρωπος που σε ηλικία 10-15 ετών έχει κολλήσει τη λίμωξη, σε ηλικία 50 ετών που μπορεί να έχει διαβήτη, να έχει κοιλιακή παχυσαρκία, να έχει υπερλιπιδεμία, να παίρνει αντισυλληπτικά στα πλαίσια της μετεμινόπαυσης για την μείωση των συμπτωμάτων ή να κάνει κατάχρηση αλκοόλ, η πιθανότητα να εξελιχθεί η λίμωξη και προσκύρωση του ύπατος και καρκίνο είναι πολύ μεγάλη και βλέπετε ότι αυτοί οι παράγοντες, ενώ τη λίμωξη την κολλάμε συνήθως μικρή, αυτούς τους παράγοντες επιπροσθέτως τους παίρνουμε στο δρόμο μας, στη διαβίωσή μας και έτσι γι' αυτό βλέπουμε σε μέση ηλικία 55 ετών την κύρωση και τον καρκίνο του ύπατος. Παρότι δεν υπάρχει εμβόλιο και παρότι ήταν τα πράγματα απογοητευτικά μέχρι πριν 2 χρόνια, έχουν πλέον, αυτή είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη, αυτή είναι και θα είναι μάλλον και η μεγαλύτερη εξέλιξη του αιώνα, η εκρίζωση της υπατήτητος Σ, μιας λίμωξης που βρέθηκε το 1989 και αναμένεται να έχει εξαφανιστεί το 2030 από όλο τον κόσμο. Και αυτό αναμένεται να έχει εξαφανιστεί χωρίς την παρουσία εμβολίου. Είναι το πρώτο νόσημα που μέσα σε 30-40 χρόνια βρέθηκε και θα εξαλειφθεί μόνο με την παρουσία φαρμακευτικής αγωγής, γιατί έχουν βρεθεί όλα τα μονοπάτια που ο ιός πολλαπλασιάζεται και έχουν μπλοκαριστεί πλέον με φαρμακευτικές ουσίες. Οι οποίες φαρμακευτικές ουσίες συνδυάζονται, γιατί ο ιός είναι πολύ έξυπνος και αν βάλεις τη μία φαρμακευτική ουσία βρίσκει άλλο δρόμο και διαλάθη, αυτές οι φαρμακευτικές ουσίες συνδυάζονται, ούτως ώστε μέσα σε 8 εβδομάδες ο ιός να μην μπορεί να βρει πλέον δυνατότητα διαφυγής και να εκριζωθεί. Άρα σήμερα έχουμε συνδυασμούς 2-3 φαρμάκων, αλλά σε ένα μόνο χάπι, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και ο άνθρωπος που παίρνει χάπια για τη χοληστερίνη, χάπια για την πίεση, χάπια για την καρδιά του. Άρα υπάρχουν σήμερα συνδυασμοί που με ένα χάπι την ημέρα για μόλις 8 εβδομάδες ή το πολύ 12 εβδομάδες, ένα τρίμηνο για έναν άνθρωπο που έχει ήδη κύρωση του ύπατος, που είναι πολύ προχωρημένος, οδηγούν σε εκρίζωση σε ποσοστό της τάξης του 95% και πάνω. Άρα η πιθανότητα σήμερα, αν βρεθεί κάποιος που έχει υπατήτητα σε
είτε ακόμα καλύτερα αν δεν έχει φτάσει σε προχωρημένο στάδιο ίνωσης, κύρωσης, ή ακόμα και αν έχει φτάσει σε προχωρημένο στάδιο κύρωσης του ύπατος, μπορεί να θεραπευτεί, να εκριζωθεί η υπατήτιδα σε και να αναστραφεί η υπατοπάθειά του σε θεαματικά υψηλό ποσοστό που ξεπερνάει το 95-98%. Σήμερα είναι εξαιρετικά σπάνιες οι περιπτώσεις που αποτυγχάνει η θεραπεία και αυτό θα μας οδηγήσει στην αναμενόμενη κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκρίζωση που αναμένεται γύρω στο 2030, αν εφαρμοστεί αυτή η μεγάλη καμπάνια της γρήγορης εξέτασης όσο περισσότερων ανθρώπων για να βρεθούν αυτοί οι 100-110.000 άνθρωποι που κινδυνεύουν από την λίμωξη και πρέπει να πάρουν άμεσα θεραπεία. Με αυτά σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι διαθέσιμος σε οποιαδήποτε ερώτησή σας. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Μπαίνουμε σε ερωτήσεις πάνω σε αυτά που ακούσαμε. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν υπάρχει κάποια παρατήρηση. Η ερώτηση όμως είναι, αν το 89 μάθαμε ότι υπάρχει υπατήτιδα σε, μάλιστα, η οποία κυρίως ανιχνεύτηκε στο πρώην Σοβιετικό μπλοκ, πώς έγινε κάποια διασπορά στη Δύση, καθαρά και μόνο δηλαδή από τις ενέσεις, τις γυάλινες, τις σιδερένιες. Όχι. Για οικονομία χρόνου δεν αναφέρθηκα λεπτομερώς, αλλά μου δίνεται αυτή την ευκαιρία. Η υπατήτιδα σε, και έχω πάρα πολλές εικόνες, αλλά έχει παγκόσμια εξάπλωση. Και μάλιστα έχει παγκόσμια εξάπλωση, η οποία έχει μπει και πλέον ξέρουμε από πού ξεκίνησε τι. Υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι που μπορεί να βρεις από πού ξεκίνησε οποιαδήποτε επιδημία. Στο πρώην Ανατολικό μπλοκ έχουμε τον γονότυπο 1β. Εκεί, από εκεί ξεκίνησε. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταγγιστεί εκεί και εδώ στη χώρα μας έχουν έρθει ως παλινοστούντες. Αντιθέτως, άρρωστοι οι οποίοι έχουν κολλήσει μέσω της χρήσης τοξικών ουσιών, που είναι μοιημένοι από ανθρώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν άλλο υπότυπο, άλλο γονότυπο. Άρα διαχωρίζουμε πλήρως σήμερα, ανάλογα με το ποιο τύπο της υπατήτητος έχουμε με μεγάλη πιθανότητα μπορεί να καθορίσουμε τον τρόπο μετάδοσης της λίμωξης. Οι χρήστες που έχουν κάνει χρήση πριν τη δεκαετία του 90 και ήταν χρήστες οι οποίοι είχαν επαφές με χρήστες από Γαλλία, που είχαν επαφές με άτομα από την Βόρεια Αφρική, από την Αίγυπτο, που επικρατεί ο γονότυπος 4, έχουν όλοι το γονότυπο 4. Επίσης, οι χρήστες οι οποίοι είχαν μοιηθεί από άτομα που προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το γονότυπο 1α. Οι χρήστες, οι νέοι, οι χρήστες δηλαδή που έχουν αρχίσει χρήση μετά το 90-95 στη χώρα μας, έχουν όλοι το γονότυπο 3, που είναι γονότυπος που προέρχεται από Ινδία, Πακιστάν, άρα έχει εισφρήσει ο γονότυπος αυτός που παρατηρείται σε αυτές τις χώρες, στους χρήστες στη χώρα μας και από εδώ και πέρα εξαπλώνεται γηγενός μέσω της κοινής χρήσης τοξικών ουσιών. Άρα δεν είπα ότι υπήρχε μια περιοχή που μπορούσε να απομονωθεί. Έχει παγκόσμια κατανομή, έχουμε 6 γονότυπους, αλλά ανάλογα με τον τρόπο διασποράς, οι σημερινοί άνθρωποι που έχουν κολλήσει μέσω μετάγγισης έχουν το γονότυπο 1β, που δεν έχουν σχέση με τη χρήση. Άνθρωποι που έχουν σχέση με τη χρήση, αν πρόκειται για νέους χρήστες, έχουν το γονότυπο 3. Αν πρόκειται για χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας ή που ξεκίνησαν τη χρήση σε παρελθοντικές δεκαετίες πριν το 90, έχουν το γονότυπο 1α ή και 4, ανάλογα με ποιους είχαν επαφή. Αν είχαν επαφή με Βόρεια Αμερική ή με Βόρεια Αφρική, που υπάρχει ο γονότυπος 4, η Αίγυπτος για παράδειγμα, ένα στους 5 Αιγύπτιους έχει γονότυπο 4. Αυτά όλα είναι επιδημιολογικά, γιατί σήμερα τα φάρμακα είναι παγωνοτυπικά. Δεν χρειάζεται, καθαρίζονται όλοι οι γονότυποι με το ίδιο φάρμακο. Άρα σήμερα τα φάρμακα μπλοκάρουν όλους τους δρόμους όλων των γονοτύπων και σε 8 ή το πολύ 12 εβδομάδες σε πολύ προχωρημένους ασθενείς έχουμε κρίζωση συστητρητική πλειονότητα. Η κνίδωση που παρουσιάζεται στο κρύο μετά από κάποια θεραπεία παραμένει στους ασθενείς. Μάλιστα, λέτε για την κρυοσφαιρινεμία. Όταν εξαλειφθεί, είναι πολύ ωραία ερώτηση, στο 60% των ανθρώπων που έχουν υπατήτιδα σε, ο ιός
κάνει τόσο μεγάλο πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων μας, που παράγονται κάποιες πρωτεΐνες, οι οποίες σε θερμοκρασίες 4 βαθμών και κάτω αρχίζουν να πίζουν και μας κάνουν έντονη συμπτωματολογία με πολύ κόκκινα, κυρίως άκρα, χέρια και πόδια, μέσω ενός μηχανισμού φλεγμονής των αγγείων. Αυτή είναι μια αγγείτιδα από την κρυοσφαιρινεμία, που το συχνότερο αίτιο αυτού του είδους κρυοσφαιρινεμίας είναι ο ιός της υπατήτητος Ε. Η αποτελεσματική θεραπεία, η εκρίζωση του ιού της υπατήτητος Ε, διώχνει και την κρυοσφαιρινεμία, και όχι μόνο την κρυοσφαιρινεμία, ακόμα και τα λεμφώματα δεν επεκτάθηκαν, δηλαδή καρκίνους του αιμοποιητικού συστήματος που είναι σε πρώιμο στάδιο, φτάνει η εκρίζωση της υπατήτητος Ε για να φέρει πίσω την αρρώστια, το λέμφωμα, το MALT λέμφωμα ή το non-Hodgkin λέμφωμα, που σχετίζεται με την υπατήτητα Σε. Μία άλλη ερώτηση που περιμένω να ακούσω και θα την προβοκάρω για να την πω είναι το τι σημαίνει αλκοόλ. Δηλαδή, θα ήθελα δηλαδή να μιλήσουμε, γιατί μιλάμε, είπαμε ότι είναι ένας συμπαράγοντας το αλκοόλ, είπαμε ότι είναι ένας συμπαράγοντας που ευωδώνει την ταχεία εξέλιξη και άρα νομίζω θα ήταν καλό να πούμε ποια είναι η φυσιολογική χρήση αλκοόλ. Και σαν ανοιχτό πανεπιστήμιο, δεν ξέρω, είναι μια σημαντική παράμετρος, και ποια είναι η επιβλαβής. Άρα, εγώ θα σας πω πρακτικά ότι ασφαλής χρήση αλκοόλ, και θα μου πείτε πόσο πρακτικά είναι, αλλά θα σας το κάνω πολύ πρακτικά, ασφαλής χρήση αλκοόλ είναι 30 γραμμάρια καθαρής αλκοόλης για τον άντρα και 20 γραμμάρια καθαρής αλκοόλης για τη γυναίκα κάθε μέρα. Το θα σας πω τώρα. Θα σας πω. Γιατί είπα για καθαρή αλκοόλη. Πόσο είναι, το επόμενο ερώτημα είναι πόσο είναι 30 γραμμάρια καθαρής αλκοόλης και 20 για τη γυναίκα αντίστοιχα. Θα σας πω ότι 10 γραμμάρια αλκοόλης, δηλαδή μία αλκοολική μονάδα, έχουν 120 ml κρασί, άρα το κρασί, όχι το κολονάτο, όχι το μικρό. Άρα 10 γραμμάρια είναι 120 ml κρασί, άρα ένας άντρας μπορεί να πιει 360 κάθε μέρα. Εμένα μου φτάνει. Μπορεί να πιει 3 μπύρες κάθε μέρα, αλλά μπορεί να πιει λιγότερο από ένα ουίσκι κάθε μέρα. Άρα αυτό είναι okay. Αυτή είναι. Ναι, όλα τα σπίρι, έτσι. Γιατί υπολογίζουμε ότι αυτά έχουν γύρω στο 40-45%, που σημαίνει ότι τα 10 γραμμάρια είναι γύρω στα 25-30 ml. Νομίζω η μεζούρα είναι στα 50 ml το, ναι, του μπαρ. Το ένα ποτό είναι 2, δηλαδή 10 γραμμάρια. Καλησπέρα. Αυτά όλα όταν δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, δεν λέω για έναν άνθρωπο που έχει υπατήτηδα, λέω για τον πληθυσμό πόσο μπορεί να πίνει. Και σε καθημερινή βάση. Αντιλαμβάνεστε ότι άμα πίνεις μισό κιλό κρασί κάθε μέρα, δεν είναι και τόσο. Εντάξει. Ναι. Αλλά είναι συχνό. Είναι συχνό. Γιατί συνηθίζεται. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με την υπατήτηδα Β. Ναι. Από ό,τι είπατε, ότι η θετική μητέρα μεταφέρει τον ιό στο τέκνο. Όταν γεννηθεί. Στο παιδί, όταν γεννηθεί. Βέβαια. Αυτό ισχύει από παλαιά. Δηλαδή, από ποια χρονολογία και μετά υπήρχε αυτή η εξέταση, ώστε το να ξέρει η μητέρα ότι από πριν είναι θετική, ώστε θα πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Βέβαια. Το ένα είναι αυτό. Και σε δεύτερο είναι παλαιότερα, που δεν, αν δεν γινόντουσαν αυτές οι εξετάσεις και υπάρχουν παιδιά που είναι θετικά και είναι εν υπνώση ο ιός, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια. Ο ιός της υπατήτητος Β βρέθηκε το 1965, έτσι. Αλλά ουσιαστικά εμείς στη χώρα μας, τουλάχιστον από το 1990 και μετά, ελέγχονται οι γυναίκες για το Αυστραλιανό αντιγόνο. Είναι το Αυστραλιανό αντιγόνο, που λέμε κάνουμε μια εξέταση σε Αυστραλιανό αντιγόνο, είναι το περίβλημα του ιού της υπατήτητος Β. Άμα το έχω στο αίμα μου, έχω την υπατήτητα Β. Άρα η μαμά που το έχει αυτό, την ξέρουμε, την παρακολουθούμε στην εγκυμοσύνη. Άμα είναι μαμά που γεννάει πολύ, της δίνουμε και χάπια στο τρίτο τρίμηνο για να μην γεννάει καθόλου. Και μόλις γεννηθεί το παιδί, αμέσως, εντός του πρώτου 24ωρου, κάνουμε δύο ενέσεις στο παιδάκι. Η μία ένεση είναι, του δίνουμε έτοιμα αντισώματα
για, εναντίον του Αυστραλιανού για να ανταπεξέλθει τις πρώτες μέρες και η άλλη ένεση που την κάνουμε σε άλλη θέση, δηλαδή στον ένα γλουτό τη μία ένεση, στον άλλο την άλλη, στον μπράτσο την άλλη, γιατί η άλλη ένεση είναι το εμβόλιο που είναι το ψεύτικο Αυστραλιανό αντιγόνο για να αρχίσει το παιδάκι να φτιάχνει δικά του αντισώματα. Άρα του δίνουμε λίγα αίτημα, αν τα κάνουμε στην ίδια θέση, και επιμένω πολύ στο θέμα αυτό στις ΜΕΕΣ, για να μην κάνουν το λάθος να κάνουν τα δύο εμβόλια στην ίδια θέση, γιατί άλλοι εξουδετερώνονται. Όπως καταλαβαίνετε, αν γίνουν αυτά, δεν κολλάει κανένα παιδί. Εγώ έχω δει πάνω από 5.000 γυναίκες με υπατήτητα Β, δεν έχω δει κανένα παιδάκι να έχει κολλήσει. Με αυτό το μηχανισμό, αν γίνουν όλα αυτά σωστά. Τώρα, έχω δει πολλά παιδάκια που έχουν υπατήτητα Β και τώρα πλέον είναι ενήλικες, γιατί αν αυτό δεν γίνει, κατά 99% το παιδάκι θα μείνει για όλη τη ζωή φορέας. Και θα πρέπει να παρακολουθείτε, εάν είναι αδρανής φορέας, δηλαδή συμβιώνει με τον ιό. Τι σημαίνει συμβιώνω με τον ιό? Σημαίνει ότι έχει μπει ένας κλέφτης στην αποθήκη του σπιτιού μου, που έχω λάδι, τυρί κλπ, αλλά αυτός εγώ τον αφήνω γιατί είναι ένας άνθρωπος και εγώ έχω το σηκώτη μου, δηλαδή έχει πολλές εφεδρίες, φτάνει για έναν. Αν αρχίσει να γεννάει, να κάνει οικογένειες και ο ιός υπατήτητος Β γεννάει με ρυθμούς 10 εις την 12η την ημέρα, άρα μιλάμε για πολλά τρισεκατομμύρια παιδιά την ημέρα όταν αρχίσει να γεννάει, εκεί το πολεμάμε με φάρμακα για να σταματήσουμε να γεννάει. Ακόμη, αναμένεται μέσα στα επόμενα χρόνια, υπάρχουν φάρμακα, δοκιμάζονται για την ασφάλειά τους, που χτυπάνε και τη μάνα. Σήμερα, έναν άνθρωπο που από αδρανής φορέας γίνεται ενεργός φορέας και κινδυνεύει να πάθει κύρωση και καρκίνο, μπορούμε να τον ξαναφέρουμε στη φάση του αδρανή φορέα. Αλλά πρέπει να το παρακολουθούμε διαβίου. Δυστυχώς. Το παιδί να μην πάρει το μικρόβιο. Ναι, ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Και χωρίς εννοείται να εμβολιαστεί το παιδί. Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν μητέρες που είναι αδρανείς φορείς και ο πολλαπλασιασμός είναι πολύ μικρός, άρα η ρήξη των ημένων και η διαπλακουντιακή μετάδοση δεν είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν όμως και άλλες που είναι πολύ ψηλό η μολυσματικότητά τους. Δώσω το λόγο να κάνω μια ερώτηση, μια και μιλάμε για το Αυστραλιανό αντιγόνο. Υπάρχει περίπτωση ένας οροθετικός που έχει Αυστραλιανό αντιγόνο να αρνητικοποιηθεί χωρίς τίποτα με τον παραπάνω του χρόνου? Ναι, ναι, υπάρχει. Είναι 2% το χρόνο. Απλά επειδή δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα, ενώ παράλληλα η επιθυμία του ασθενούς είναι τεράστια, γι' αυτό το μικρό ποσοστό δεν το ανακοινώνουμε στον κάθε άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος το παίρνει ότι θα είναι αυτός. Ναι, γιατί εμείς που έχουμε γύρω στους 5 με 7.000 ασθενείς, έχουμε γύρω στους 100 που έχουν καθαρίσει μόνοι τους Αυστραλιανό στο ανοσοποιητικό του σύστημα. Στο ανοσοποιητικό του σύστημα. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι οι πολλοί, δυστυχώς. Με τις καινούργιες θεραπείες αναμένεται να εκκριζωθεί και η υπατήτητα Β στα επόμενα χρόνια, όπως φτάσαμε στην υπατήτητα Σ σήμερα, που πραγματικά δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος με υπατήτητα Σ τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας. Το άτομο αυτό που θα ήταν αρνητικό, δεν θα δείχνει τα αντισώματα, τα core θετικά? Ναι, θα φαίνεται ότι έχει περάσει. Έτσι, θα μπορούμε να δούμε ότι πέρασε. Δεν θα είναι ίδιος ο ορολογικός του έλεγχος με το αρνητικό που δεν έχει κολλήσει ποτέ. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, υπάρχει ο αρνητικός που κόλλησε και πέρασε και υπάρχει ο αρνητικός που δεν έχει κολλήσει ποτέ, που διαφοροποιούνται στον έλεγχο. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μια τελευταία πολύ σύντομη ερώτηση. Μου είχε πει κάποιος καρδιολόγος κάποτε ότι σε περιπτώσεις βαρύ αλκοολισμού, ναι, ο οργανισμός μπορεί να αυτογενέσει υπατήτιδα. Ισχύει? Ναι, 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 είναι η αλκοολική υπατήτιδα, είναι η πιο βαριά υπατήτιδα. Οι άνθρωποι που έρχονται με αλκοολική υπατήτιδα, η θνητότητα, να σας πω, της αλκοολικής υπατήτιδος, δηλαδή στους 100 ανθρώπους που έρχονται στο νοσοκομείο με βαριά αλκοολική υπατήτιδα, οι μισοί πεθαίνουν σε ένα μήνα. Είναι μεγαλύτερη από το εμφράγματος. Αλκοολική υπατήτιδα. Είναι αλκοολική υπατήτιδα. Είναι τοξική υπατήτητα με τη χειρότερη πρόγνωση και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά στις μέρες μας. Δηλαδή, στο νοσοκομείο έχουμε τουλάχιστον 5-6 περιστατικά κάθε εβδομάδα βαριάς αλκοολικής υπατήτητας σε νέους ανθρώπους. Η θνητότητα είναι τεράστια. Και η θνητότητα όχι αργότερα, μέσα στο μήνα. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Θα καλέσουμε στο βήμα τους συναδέλφους, τον κύριο Τσολερίδη και τον κύριο Μαλαματά, να σας δώσουν
της πόλης στο... και την πράξη ευχαριστία, το μετάλλιο της πόλης μας, κύριε Σοδερίδη. Βαγγέλη, της πράξης ευχαριστίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, έλα, έλα. Ευχαριστώ πολύ.